Κύριε Σπυρόπουλε, τι ακριβώς έγινε σήμερα στο πρωτοδικείο Σερών και από ποια θέση κληθήκατε εσείς να πάρετε μέρος στην μία πρωτοφανή ομολογουμένως ιστορία? Κοιτάξτε, από καιρού έχει αναγνωριστεί ένα σωματείο εντόπιον εδώ όσον αφορά τα μακεδονικά έθιμα κλπ. Ένα σωματείο δηλαδή με περίεργη αποστολή και σκοπό, το οποίο όταν ο εισαγγελέας πέρασε από μπροστά του, ενετόπισε κάποιους κινδύνους, σε εισαγωγικά και χωρίς. Ο κ. Εισαγγελέας προσέφυγε στη δικαιοσύνη προκειμένου να ακυρώσει το καταστατικό αυτό του σωματείου για εθνικούς λόγους, όπως καταλαβαίνετε. Και γι' αυτό το λόγο εκάλεσε εμένα ως πρόεδρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τον κύριο Αντιπεριφεράρχη, τον Ιωάννη Μωυσάδη, προκειμένου να καταθέσουμε μάρτυρες. Mm-hmm. Αυτή η δίκη έγινε χθες. Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Και φυσικά εξετάστηκαν και κάποιοι άλλοι μάρτυρες, γιατί ο δικηγορικός σύλλογος και προς τιμήν του προσέφυγε και αυτός, έκανε πρόσθετη παρέμβαση για τον πρόεδρο του κ. Καρύπογλου υπέρ της πρότασης του κ. Εισαγγελέα, δηλαδή να ακυρωθεί το καταστατικό αυτού του σωματείου. Και φυσικά κάνανε πρόσθετη παρέμβαση και η Παμακεδονική Ομοσπονδία των Μακεδονικών Σωματείων και αυτοί πιστεύω ορθά πράξανε. Mm-hmm. Μιλάμε για μια πραγματική διαδικασία. Ναι. Διήρκησε περίπου 4 και πλέον ώρες. Εξετάστηκαν όλοι οι μάρτυρες. Βέβαια, αν ήσασταν παρούσα, θα ακούγατε φρικτά πράγματα. Όπως. Και αυτοί που υπέγραψαν τη συμφωνία, αν ήταν παρόντες, πιστεύω ότι θα άλλαζαν άποψη. Τι ήταν αυτό που σας έκανε πιο πολύ εντύπωση, δηλαδή, και το οποίο το χαρακτηρίζεται ως φρικτό? Ενεφανίστηκε κάποιος καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, κάποια κυρία γλωσσολόγος, δεν λέω τα ονόματά τους. Ναι, ναι. Οι οποίοι κατέθεσαν, μάλιστα η κυρία αυτή η γλωσσολόγος, η οποία ήταν εξ Αθηνών, ότι σε ερώτηση του κυρίου Καρύπογλου, δηλαδή τι μιλούν στις αίρες και τα λοιπά, ας πούμε στον κεντρικό δρόμο. Και χαρακτηριστικά είπε ότι αν ας πούμε πάμε στον κεντρικό δρόμο, οι περισσότεροι θα μιλούν σλάβικα. Των Σερών. Των Σερών. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, γενικώς αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάποιες θέσεις, οι οποίες όποιος και να τις άκουγε, άσχετα, ξέρετε, βάλτε στην άκρη τα κομματικά, όλα αυτά τα περίεργα κτλ. Όποιος Έλληνας πολίτης άκουγε αυτές τις δηλώσεις, πιστεύω ότι όχι θα ήταν ευχαριστημένος, αλλά θα είχε εξοργιστεί. Mm-hmm. Αυτή η αίσθηση σας έμεινε και εσάς, δηλαδή της οργής και της αγανάκτησης? Κοιτάξτε. δεν μπορεί ένα και δύο άτομα να χαρακτηρίζουν μια περιοχή, γιατί εδώ μιλάμε για σκοπιμότητες. Mm-hmm. Και προφανώς υπάρχουν σκοπιμότητες και σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι από πίσω οι οποίοι προωθούν αυτές τις ενέργειες. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήρθαν τυχαία, ένας από την Αθήνα και άλλος από τη Θεσσαλονίκη, να υποστηρίξουν απόψεις για τόπους τους οποίους σχεδόν δεν τους έχουν επισκεφτεί ποτέ. Αυτό και μόνο να βάλετε mm-hmm. στο μυαλό σας, γιατί επανειλημμένα ρωτήθηκαν αν γνωρίζουν, αν έχουν κάνει. Απέφευγαν. Μιλούσαν γενικά και αόριστα και μιλούσαν πάντοτε για τη δημοκρατία του ενός. Και βεβαίως ο ένας έχει το δικαίωμά του και βεβαίως θα ακουστεί η φωνή του, αλλά βεβαίως θα έχει και τις υποχρεώσεις του. Και δεν μπορεί ένας να επιβάλλει την άποψή του σε όλους. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο. Η δημοκρατία δεν λέει κάτι τέτοιο. Σκοπός δηλαδή της χθεσινής εκδίκασης ήταν να εγκριθεί ουσιαστικά το καταστατικό. Η ακύρωση. Η ακύρωση αυτού. Να μην υπάρχει δηλαδή, να το πούμε απλά, αυτό το σωματείο, διότι η σκοπή του σαφέστατα προέκυψε, τουλάχιστον κατά τη δική μου εκτίμηση, ότι είναι άλλη από του. Χαρακτηριστικά σας λέω ότι υποστήριζαν ότι εντόπια, αυτοί που είναι κάτι και εδώ πάντοτε οι γηγενείς, ότι οι περισσότεροι εξ αυτών είναι σλάβοι. Τέτοιες απόψεις ακούστηκαν. Μάλιστα. Οι οποίες πραγματικά δηλαδή είναι πρωτοφανείς. Μάλιστα υπήρξαν και κάτοικοι οι οποίοι όταν προσυπέγραψαν για την ίδρυση αυτού του σωματείου εκ των υστέρων πήραν πίσω στην υπογραφή τους όταν διαπίστωσαν οι άνθρωποι ότι κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Το οποίο φυσικά εχθές βγήκε μπροστά. Μάλιστα. Υπήρξαν δηλαδή και μαρτυρίες. Όχι, άνθρωποι οι οποίοι υπέγραψαν στην αρχή και μετά απέσυραν τις υπογραφές τους. Μάλιστα. Χθες το ακροατήριο από ποιους αποτελούνταν, κύριε Σπυρόπουλε? Κοιτάξτε, είχε κόσμο, είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχε κόσμο από τις παμακεδονικές οργανώσεις, δικαίως. Είχε σεραίους πολίτες, είχε αρκετούς αστυνομικούς και φυσικά και κάποιους υποστηρικτές αυτών των απόψεων της άλλης πλευράς. Mm-hmm. Κάποιος παρακολουθώντας έτσι την χθεσινή διαδικασία και ας ήταν στην ουδέτερη πλευρά, να μην ήταν ούτε υπέρ του ενός ούτε υπέρ του άλλου, τι συμπέρασμα θα έβγαζε, κύριε Σπυρόπουλε, από αυτό? Κυρία Κιμωνίδου, δεν είναι να είσαι υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου.
Όταν μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε για την πατρίδα μας, μιλάμε για τη Μακεδονία, δεν είναι να είναι ένας υπέρ του άλλου ή όχι. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το διαπραγματευτούμε. Και δεν κάνω τον υπερπατριώτη. Δεν γίνεται να το διαπραγματευτούμε αυτό το πράγμα. Κανένας Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να το διαπραγματευτεί. Και εγώ έχω φίλους οι οποίοι είναι και αριστεροί, έχω φίλους και είναι πιο στα άκρα. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, κανένας δεν μπορεί να διαπραγματευτεί την πατρίδα του. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι, μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίοι δεν πιστεύουν σε τίποτα. Δεν πιστεύουν στην πατρίδα, δεν πιστεύουν στα σύνορα, δεν πιστεύουν σε τίποτα. Αυτή είναι το επικίνδυνο της υπόθεσης. Δικαίωμά τους, αλλά δεν μπορούν να επιβάλλουν την άποψή τους. Έχουμε κάποια εικόνα για το πότε θα βγει η σχετική απόφαση? Όχι, θα αργήσει. Ξέρετε, οι δικαστικές αποφάσεις θα κάνει τουλάχιστον 3 μήνες, ίσως και παραπάνω. Είναι και η εκλογική περίοδος ενδιάμεσα. Τουλάχιστον 3 μήνες. Σας ευχαριστώ θερμά. Πιστεύω ότι το δικαστήριο θα ακυρώσει και δεν θα υπάρξει αυτό το καταστατικό. Ευελπιστώ να είναι θετική η απόφαση. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Μάλιστα. Αυτός ο σύλλογος είναι αυτός που έχει έδρα στην Ηράκλεια? Ναι. Ωραία. Πιστεύω ότι, χωρίς να είμαι ακριβώς σίγουρος, αλλά εκεί είναι ο κύριος, ο άνθρωπος ο οποίος διακινεί την ιστορία. Mm-hmm. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.